Έχουμε κοντά μας τον Μιχάλη Χαμηλοθέρου, τον Γενικό Αρχηγό του Παναξιακού. Καταρχάς, Έφορος Λεύσκης και Ταμείας. Έχω μάθει πολλά για σένα, θα τα πούμε πιο μετά. Βεβαίως. Έχω μάθει ότι έχεις βάλει πολύ μεγάλη σειρά στο υλικό του συλλόγου, έχεις κάνει πολύ μεγάλη αρχή και ο σύλλογος είναι έτοιμος σε άλλα επίπεδα, όχι γάμα εθνικής, παραπάνω. Πραγματικά έχει γίνει μια πολύ φοβερή οργάνωση. Έχουν τακτοποιηθεί τα γραφεία και το υλικό, γενικά καταστάσεις του συλλόγου. Έγινε μια πολύ καλή δουλειά που όντως όλοι παραδέχονται ότι είναι δουλειά αρφαεθνικής. Δεν ξέρω αν έχουν τέτοια καθαρά γραφεία. Έχεις μεγάλη συμβολή σε αυτό. Μ' αρέσει αυτό, είναι το πάθος μου ο Παναξιακός και προσπαθώ και εγώ να τα κάνω ό,τι καλύτερο από το χέρι μου περνάει. Ό,τι μπορεί να προσφέρω, προσφέρω. Μάλιστα. Σε αυτό το κομμάτι ειδικά είμαι πολύ καλός. Φαίνεται και είναι κουβέντες που δεν λέγονται από σένα, από τους γύρω και καταλαβαίνεις. Τώρα ευχαριστώ, γι' αυτό και το λέω. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι είναι μια ιστορική μέρα, καθώς ξεκινάει η ομάδα την πρώτη της προπόνηση σήμερα για την παρουσία της στην ΓΑΜΑ Εθνική. Πες μας συναισθήματα, γιατί είσαι ένα παιδί που τον Παναξιακό τον αγαπάει, είναι στο αίμα του και θα ήθελα λίγο την. Όντως είναι πρώτη προπόνηση στη μια σεζόν που θα είμαστε ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι έτσι μια συγκινητική στιγμή, καθώς πέρυσι κάναμε σκληρό αγώνα να ξαναεπανέλθουμε. Το πετύχαμε, είμαστε όλοι χαρούμενοι. Έχουμε όρεξη και πάθος και φιλοδοξία και πιστεύω θα πάμε καλά και φέτος. Mm-hmm. Μετά από χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική με νεαρά παιδιά, πολύ ντόπιοι. Θα μιλήσουμε για αυτό. Ελπίζω πάνω καλά, υγεία να υπάρχει στα παιδιά και σε όλους, να καταφέρουμε μια ωραία σεζόν να ζήσουμε. Έχουμε ένα καινούργιο διοικητικό συμβούλιο με πολλά καινούργια πρόσωπα, με όρεξη. Αλλά υπάρχει και μια αντιφατικότητα, το γεγονός ότι δεν μπορείτε να προγραμματίσετε. Δεν ξέρουμε ομίλους, δεν ξέρουμε ομάδες, δεν ξέρουμε τι θα γίνει πρωτάθλημα. Ποιες είναι οι δυσκολίες και πώς τις αντιπαρέρχεστε καθημερινά, δηλαδή πώς είναι ο σχεδιασμός, πόσο εύκολο είναι αυτό να κάνετε. Όντως μετά από χρόνια υπάρχει ένα φοβερό συμβούλιο με πολυπληθές, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει αβεβαιότητα. Αυτό που γίνεται με τον κορονοϊό, ο τουρισμός που παραπέει, ο καθένας με τις δουλειές του. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται, αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα πότε. Βγήκε μια ημερομηνία. Τώρα βλέπετε τι γίνεται στις ειδήσεις. Θα ξεκινήσει, θα πάρει παίχτες. Πώς θα γίνει με τις προπονήσεις, όταν τα γήπεδα είναι κλειστά, ανοίγουν 2 ώρες. Α, βέβαια είναι όλα. Τώρα εμείς εδώ δεν θα κοιτάξουμε αυτό. Εμείς έχουμε το ιστορικό χρέος να τρέξουμε την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εμείς θα κάνουμε εδώ παρόνι όλοι οι παράγοντες, ό,τι μπορούμε, το καλύτερο. Και μέρα με τη μέρα θα το δούμε κι εμείς. Και ποιοι θα είναι οι όμιλοι. Όταν βγουν οι όμιλοι θα οργανωθούμε και με τα ταξίδια και πώς θα πηγαίνουν, ερχόμαστε και αυτά. Βήμα-βήμα, δεν γίνεται αλλιώς. Για πες μου και δύο λόγια για την επιλογή του κόστου του κυρίου Πελέκη. Γιατί ακούστηκαν διάφορα ονόματα, τελικά καταλήξατε στον κύριο Πελέκη. Παλιός γνώριμος. Το αλλά... κότσο τον ξέρω παλιά, ήμασταν συμπέρασμα στη Μεχίκη Κλάδων, σε πολύ νεαρή ηλικία, τον ξέρω από τότε. Τώρα, σαν προπονητή, έχω παρακολουθήσει το έργο του σε αυτές τις ομάδες που ήταν και χρήσιμο τόσα χρόνια. Είναι ένας φιλόδοξος προπονητής. Πιστεύω ότι ταιριάζει με το φιλόδοξο και νεαρό σχήμα και του συμβουλίου. Σωστά. Όπως και εμείς. Έχει όρεξη να δουλέψει με τα ντόπια παιδιά, με τα νεαρά παιδιά. Μιλήσαμε λίγο. Είναι φιλόδοξο να κάνει και άλλα πράγματα με τις ακαδημίες και τον αθλητισμό γενικά και εκτός γηπέδου. Σε αυτό εγώ είμαι πολύ θετικός και συμφωνώ μαζί του. Γιατί αυτό θέλω να κάνει ο Παναξιακός. Mm-hmm. Όχι μόνο να τρέξει στο αντιδρικό τμήμα, αλλά να κοντά στην κοινωνία, στα παιδιά, στα σχολεία, παντού. Μου άρεσε η ιδέα του. Είναι φιλόδοξο και πιστεύω ταιριάζει. Πιστεύω θα πάμε καλά. Όπως το είπα και εγώ. Να είμαστε καλά, να πάει καλά και ο τουρισμός και να κάτσει και αυτός εδώ πολλά χρόνια. Ο Χρήστος και εμείς θα γράψουμε ιστορία στο Παναξιακό. Μακάρι, μακάρι. Βλέπω απ' έξω σαν παρατηρητής ότι η ομάδα έχει επαντρωθεί προς το παρόν με αναξιότητες ποδοσφαιριστές. Δίνοντας αξία τόσο στον περσινό κορμό που πέτυχε την άνοδο, αλλά και σε καινούργια παιδιά. Επιβραβεύοντας από τις ακαδημίες, από συλλόγους του νησιού που τους επιβραβεύει την προσπάθειά τους. Μίλησε μου λίγο γι' αυτό. Δεν είναι λίγο παράτολμο να πάει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική και ένα πολύ μεγάλο μέρος του κορμού να είναι αξιότιμοι ποδοσφαιριστές, ή εδώ πάμε για τη φιλοδοξία της φανέλας? Κοιτάξτε, ένας στόχος που θέλαμε χρόνια, δηλαδή ο Παναξιακός να αποτελείται όπως και παλιότερα στο παρελθόν από ντόπιους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Έχω ανανεώσει όλοι οι περσινοί. Έχουμε φέτος φέρει και πολλά νεαρά παιδιά. Πολλά νεαρά παιδιά. Λόγω ότι είναι και το πρωτάθλημα ζητάει 2 νεαρούς βασικούς οπωσδήποτε. Όπως θέλουμε καμιά 7-8 άτομα σίγουρα μικρούς να έχουμε. Πολλοί ντόπιοι, θα παραδοθούν και βέβαια και άλλοι μεταγραφές ξένοι, δηλαδή 5-6 είναι ακόμα κλείσει το ρόστερ. Ακόμα δεν έχουμε ονόματα, περιμένουμε και εμείς, ψάχνουμε. Mm-hmm. Μιλάμε με κάποια παιδιά, είναι θέμα χρόνου να έρθουν στην ομάδα. Mm-hmm. Αλλά θέλαμε να δώσουμε φάση στο ντόπιο στοιχείο. Πολύ ωραία. Σε νεαρά παιδιά να τα αναδείξουμε και να κερδίσει ο Παναξιακός κάποτε και να βγάλει και ένα παιδί, να κερδίσει και κάτι. Πολύ σωστά. Αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα ένα μήνυμα για τον κόσμο Μιχάλη. Είναι ο 10ος παίκτης της ομάδας, το έχει αποδείξει. Δεν την έχει παρατήσει ποτέ. Και φέτος θα υπάρχει και η διπλή χαρά.
τόσο στα εντός όσο και στα εκτός παιχνίδια να υπάρχει η ομάδα να αγωνίζεται σε φύλλα από το κοινό δικό της. Γιατί είναι πολύ μεγάλη η κοινότητα της ΝΑΚΣΟΥ στην Αθήνα. Θα ήθελα να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο, αν φυσικά οι συνθήκες επιτρέψουν να μπορέσουμε να έχουμε γεμάτα γήπεδα που το θέλουμε όλοι. Θα το δούμε βέβαια και αυτό πολύ σημαντικό που θα γίνει με το κορονοϊό. Τώρα για τον κόσμο είναι γνωστό, ο Παναξιακός είναι ο κόσμος του. Χωρίς τον κόσμο, ο Παναξιακός δεν μπορεί, δεν είναι τίποτα. Ο κόσμος θα είναι ο Παναξιακός, η δύναμή μας. Και στην Αθήνα έχουμε πολλοί σοπαδούς, το γνωστό σύνδεσμό μας. Και εκεί θα μας βοηθήσουν και εδώ στην Άξο. Όχι μόνο στην κερκίδα, αλλά ο κόσμος πάντα βοηθάει οικονομικά. Και θα ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ακόμα και αυτές τις δύσκολες ώρες που άλλοι δεν ανοίξαν τα μαγαζιά τους, άλλοι δεν έχει δουλειά, ξενοδοχεία κλειστά, ο τουρισμός γενικά παραπέει. Ακόμα και τώρα πάλι ο κόσμος αυτό που δεν του περισσεύει θα δώσει στο Παναξιακό. Μάλιστα. Γι' αυτό η ομάδα, η φανέλα είναι βαριά, γι' αυτό λόγο. Γιατί ο κόσμος και ο Παναξιακός πάντα ανταπεξέρχονται στις δύσκολες συνθήκες. Έτσι είναι η ιστορία που κουβαλάει η ομάδα. Αυτό ακριβώς. Εγώ να ευχηθώ από καρδιάς καλή αρχή, καλή δύναμη στο πολύ δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει. Αν και βλέπω χαμόγελα, βλέπω αισιοδοξία και με σύγκρουση θα τα καταφέρετε. Πάντα έτσι πρέπει να ξεκινάς. Κάτι. Να είσαι καλά, σου ευχαριστώ πολύ και εύχομαι και σε εσάς όλους τους δημοσιογράφους υγεία, σε όλους μας. Να είσαι καλά. Να είμαστε καλά και να περάσουμε μια ωραία σεζόν χωρίς άλλα πρόβλημα με το κορονοϊό. Να είσαι καλά. Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.